Καλημέρα. Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020. Η σημερινή ημερομηνία έχει 3 εικοσάρια μέσα. Κάντε καφέ. Σε ζεστό να ζεσταθούμε αυτή την ωραία κακοκαιρία που έχουμε. Και πάμε να διαβάσουμε το πρώτο mail της μέρας, το οποίο έχει θέμα φροντιστής σε γονέα με Αλτσχάιμερ. Θέκλα μου, σου γράφω για ένα μείζον πρόβλημα που έχω εδώ και 3 χρόνια σχεδόν. Βλέποντας σε καθημερινά, έχω βοηθηθεί πάρα πολύ μέσα από τις ιστορίες άλλων ανθρώπων και τις απαντήσεις που παίρνουν. Βιώνω λοιπόν μετά το θάνατο του πατερούλη μου 5 χρόνια πριν την ασθένεια της μάνας μου, Alzheimer's, η οποία δεν έχει επιστροφή όπως γνωρίζεις. Και εγώ το γνωρίζω και όλοι μας νομίζω το γνωρίζουμε τι είναι το Alzheimer's. Είναι μια εκφυλιστική νευρολογική πάθηση, είναι μια μορφή άνοιας, η οποία συμβαίνει συνήθως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και η οποία σταδιακά επιδεινώνει την κατάσταση του ασθενούς μέχρι το τελικό στάδιο. Μένουμε μαζί σχεδόν σε ιδιόκτητο διόροφο. Εκείνη μένει πάνω και εμείς κάτω. Όταν βίωνε το πένθος, άρχισε να έχει τα πρώτα συμπτώματα που ευτυχώς αντιλήφθηκα εγκαίρως και κινητοποιήθηκα. Η διάγνωση ήταν καταπέλτης, Alzheimer's. Η επιδείνωση ραγδαία και τα συμπτώματα τραγικά. Αυτή τη στιγμή η μάνα μου είναι ένα κομμάτι κρέας, ανήμπορο πάνω στο κρεβάτι, που χρειάζεται 24 ώρες δίπλα της άνθρωπο για τα πάντα. Άρα βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της ασθένειας η μητέρα σου. Εγώ εργάζομαι πολλές ώρες και βράδια με κυλιόμενες εβδομάδες. Δηλαδή η δουλειά σου δεν έχει σταθερό ωράριο. Πέρασα όλα τα στάδια της κατάθλιψης, θυμό, ενοχές, νεύρα και τέλος αποδοχή. Μιλώντας στον νευρολόγο της, ο οποίος δεν με έβλεπε πολύ συγκροτημένη, μου είπε το εξής, το οποίο με έσωσε από την απόγνωση. Δεν φταίς εσύ για την ασθένεια της μάνας σου. Απλώς έχεις τώρα να διαχειριστείς 2 σώματα με έναν εγκέφαλο, δεδομένου ότι ο δικός της έσβησε. Πάτησε delete. Αυτό λειτουργήσε μέσα μου σαν κεραυνός και με συνέφερε. Πολύ σοφά τα λόγια του νευρολόγου, τα ξαναδιαβάζω τα λόγια του νευρολόγου της μητέρας της φίλης, το οποία όπως της τα είπε, λέει ότι λειτουργήσαν ως κεραυνός που της συνέφερε. Δεν φταίς εσύ για την ασθένεια της μάνας σου. Απλώς έχεις τώρα να διαχειριστείς 2 σώματα με έναν εγκέφαλο, δεδομένου ότι ο δικός της έσβησε. Πάτησε delete. Δηλαδή ξέχνα πώς ήταν η μάνα σου προηγουμένως. Είναι το σώμα της μάνας σου τώρα. Τώρα έχω βάλει γυναίκα κάποιες ώρες η οποία έχει αναλάβει τα πάντα. Καλά έκανες. Έχω αποδεχθεί και ξεπεράσει το συναισθηματικό βάρος και τις ενοχές. Συνεχίζω να ασχολούμαι με τη δική μου οικογένεια πια και περιμένω το μοιραίο. Να σου πω ότι έχω ένα παιδί το οποίο βρίσκεται στην τελευταία τάξη του λυκείου και έναν αδελφό ο οποίος μένει πολύ μακριά. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις, αλλά θεωρώ παράλογο να αναγκάζω τον αδελφό μου να αναλάβει και εκείνος πράγματα τη στιγμή που έχει ένα μικρό παιδί και πολλά προβλήματα στο γάμο του. Είναι όμως δίπλα μου όποτε χρειαστώ κάτι και η επικοινωνία μας είναι καθημερινή. Το point τώρα, το θέμα δηλαδή. Ο άντρας μου έχει ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης από μένα και είναι πιο ήρεμος από μένα. Και μου βάζει χέρι ότι πρέπει να μην αγχώνομαι, να ηρεμήσω, να μην έχω τόσα νεύρα και να μην παίρνω όλα τα πράγματα χαλαρά και να παίρνω όλα τα πράγματα χαλαρά, ελαφριά και χωρίς θυμό, γιατί θα κάνω πολύ κακό στον εαυτό μου. Θα αποκτήσω, λέει, ψυχοσωματικά προβλήματα. Τι έχεις να μου πεις εσύ? Είμαι υπερβολική να τρελαίνομαι και να αγχώνομαι τόσο τη στιγμή που πέρναγαν όλα τα πρακτικά της θέματα από μένα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ταΐζεις, να ξεσκατίζεις, να κάνεις μπάνιο και γενικά να ασχολείσαι με τέτοιου είδους ασθενείς τη στιγμή που γύρναγα από τη δουλειά στις 10 το βράδυ και δεν ήξερα τι θα αντιμετωπίσω μπαίνοντας στο σπίτι της. Πολλά φιλιά και πολλά ευχαριστώ που υπάρχεις. Και έχω στείλει στη φίλη ότι θα κάνω το vlog τώρα, γιατί είπαμε είναι από το αρχές Σεπτεμβρίου που το έστειλε, και μου λέει η κατάσταση για μένα παραμένει ως έχει και χειροτερεύει
ως προς την εξέλιξη της μητέρας μου και τη δική μου ηρεμία. Σου στέλνω την αγάπη μου. Πράγματι είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να είσαι φροντιστής γονέα με Αλτσχάιμερ. Πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν έχω προσωπική πείρα. Έχω όμως επαγγελματική πείρα από πελάτες που είχα, οι οποίοι βρίσκονταν στην ίδια θέση με σένα. Είναι πολύ δύσκολο να γυροκομίσεις το γονιό σου όταν αυτός είναι ανήμπορος και βοήθητος. Είναι ακόμη πιο δύσκολο να φροντίζεις το γονιό σου όταν βρίσκεται στα τελευταία στάδια Αλτσχάιμερ. Και στα πρώτα στάδια είναι δύσκολο Αλτσχάιμερ όταν βρίσκεται, γιατί είναι στα πρώτα στάδια, είναι αυτή η φάση που χάνονται, μπορεί να φύγουν από το σπίτι, να τους ψάχνουν, μπορεί να γίνονται βίαιοι, επιθετικοί. Έχουμε κάνει εκπομπές στο κανάλι, στο Θέκλα Μιλάμε Ανοιχτά, οι οποίες άμα κάνετε search στο κανάλι μου στο YouTube Alzheimer's και το όνομά μου, θα σας τις βγάλει. Νομίζω έχουμε κάνει 2 ή 3 εκπομπές για αυτό το θέμα. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Είναι χειρότερα από το να έχεις νεογέννητο βρέφος, γιατί ο ηλικιωμένος, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ασθενής σε τελικό στάδιο με Alzheimer's, δεν έχει καμία επικοινωνία. Όπως το είπε η φίλη, παραστατικά είναι ένα κομμάτι κρέας. Είναι βαρύ να το ακούς, αλλά δυστυχώς αυτό είναι. Που μπορεί να έχει μια αναλαμπή, μια στο τόσο, αλλά σε αυτό το στάδιο που είναι τώρα η μαμά της φίλης δεν θα έχει ούτε καν αναλαμπές. Και είναι πολύ επώδυνο, γιατί χάνεις το γονιό σου, πεθαίνει ο γονιός σου, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορείς να ξεπεράσεις το πένθος, γιατί τον βλέπεις, βλέπεις το σαρκείο του, βλέπεις το σώμα του καθημερινά εκεί, και όχι μόνο το βλέπεις, πρέπει και να το φροντίσεις με τους τρόπους που περιέγραψε η φίλη. Τώρα, ο άνδρας σου δεν ξέρω αν συμμετέχει στις εργασίες του σπιτιού και σε ανακουφίζει καθόλου από το οικιακό βάρος, ή αν κάθεται απλά και κάνει τον βούδα και σου λέει εσένα να μην αγχώνεσαι. Έχω την άποψη ότι η συμβουλή μην αγχώνεσαι και μη θυμώνεις φέρνει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Σε οποιονδήποτε άνθρωπο και να πούμε μην αγχώνεσαι, μη θυμώνεις, και θα τον αγχώσουμε και θα τον θυμώσουμε. Το άγχος, ο θυμός, τα νεύρα, η απογοήτευση, τα αρνητικά συναισθήματα είναι φυσιολογικές αντιδράσεις του οργανισμού μας και είναι προστατευτικά για την ψυχική μας υγεία. Ψυχοσωματικά θα βγάλεις αν δεν εκφράζεις τα αρνητικά σου συναισθήματα. Μάλλον είναι πιο πιθανό να έχεις ψυχοσωματικά συμπτώματα αν κρατάς το θυμό σου, αν κρατάς τα νεύρα σου, αν κρατάς την απογοήτευση σου, αν κρατάς τη θλίψη σου, αν κρατάς τον πόνο σου μέσα και δεν τον εκφράζεις και δεν μιλάς γι' αυτό. Δεν είναι φυσιολογικό ο άνθρωπος να είναι απαθής. Η φυσιολογική λειτουργία του ανθρωπίνου εγκεφάλου και του ανθρωπίνου σώματος είναι όταν στενοχωριέται, όταν περνάει κάτι δύσκολο, να νιώθει αρνητικά συναισθήματα, και αυτά τα αρνητικά συναισθήματα πρέπει να τα αποδέχεται, να τα εκφράζει και να τα διοχετεύει δημιουργικά με υγιείς ψυχολογικές άμυνες. Πάμε ξανά να κάνουμε αναφορά στο vlog για τις υγιείς ψυχολογικές άμυνες της προηγούμενης Δευτέρας, της Δευτέρας 13 Ιανουαρίου 2020, που ήταν ένα θεωρητικό vlog εκείνο που και εγώ διάβασα πολύ για να το κάνω, και είναι, έτσι φαίνεται ότι έχει φανεί χρήσιμο από τα σχόλια σας. Πρέπει να βρεις ένα δημιουργικό τρόπο να εκφράσεις αυτά τα συναισθήματα, να τα διαχειριστείς αυτά τα συναισθήματα και να μπορέσεις να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη. Γιατί ο σκοπός αυτών των συναισθημάτων είναι να σε ξυπνήσουν, όπως σε ξύπνησε σαν κεραυνό, όπως έχεις περιγράψει η κουβέντα του γιατρού, να σε ξυπνήσουν και να σε κινητοποιήσουν και να λάβεις δράση, ούτως ώστε να κάνεις την κατάσταση καλύτερη. Πάρα πολύ καλά έκανες και προσέλαβες γυναίκα. Πάρα πολύ καλά έκανες. Επίσης θεμητό θα ήταν να την πήγαινες σε ένα οίκο ευγυρίας, τη μητέρα σου. Πρόσφατα μια φίλη μου που ζει στην Αθήνα, μου έχει πει ότι έχουν βρει ένα πολύ καλό οίκο ευγυρίας, τον οποίο έχει πάει η μητέρα της. Τώρα δεν ξέρω πόσα χρήματα πρέπει να δώσεις και ποιες είναι οι συνθήκες στην Ελλάδα. Στην Κύπρο υπάρχει μια διαδικασία στην οποία εάν ο ηλικιωμένος δεν έχει άλλους πόρους πέρα από τη σύνταξη του, τη σύνταξη που παίρνουν οι συνταξιούχοι,
υπάρχει μια διαδικασία στην οποία δίνεται ως αμοιβή στο γεροκομείο η σύνταξη και μόνο αν τα παιδιά έχουν εισόδημα από ένα επίπεδο και πάνω υποχρεούνται να συνεισφέρουν, διαφορετικά συνεισφέρει το κράτος. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Δεν θα ήταν κακή ιδέα να είναι σε ένα γυριατρείο, γιατί είναι όλα αυτά που λες, ότι πρέπει να την ταΐσεις, πρέπει να την ποτίσεις, πρέπει να την λούσεις, πρέπει να την καθαρίσεις όταν λερώνεται. Είναι πολύ βαριά και δύσκολα πράγματα αυτά. Και εφόσον όντως είναι στα τελικά στάδια, εφόσον είναι στα τελικά στάδια του Alzheimer's, δεν καταλαβαίνει αν είναι η κόρη της που τη φροντίζει ή αν είναι μια αποκλειστική, αν είναι μια φροντίστρια, αν είναι στο γεροκομείο. Δύσκολα πράγματα αυτά, πολύ δύσκολα πράγματα αυτά. Διαφωνώ με την άποψη του ανδρός ότι πρέπει να είμαστε σαν να είμαστε στο λιβάδι και κυνηγούμε πεταλούδες τη στιγμή που έχουμε τη μάνα μας με Alzheimer και δουλεύουμε κυλιόμενα ωράρια και έχουμε όλες αυτές τις δυσκολίες. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα. Τα συναισθήματα μας είναι φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού μας και δεν μπορεί κανείς να μας αρνηθεί, να μας απαγορεύσει να νιώθουμε. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Καλή δύναμη, εύχομαι σε σένα. Δύσκολο πράγμα, δύσκολο. Εγώ δεν ξέρω, σκέφτομαι πολλές φορές ότι δεν θα ήθελα με τίποτα να πάθω Alzheimer's, γιατί σκέφτομαι ότι θα επιβάρυνα τους ανθρώπους που θα με φρόντιζαν. Και γενικά είναι καλή ιδέα ο άνθρωπος να μην καταπέσει, να μην χρειάζεται, αλλά δεν το επιλέγει. Δεν το επέλεξε η μαμά σου να πάθει Alzheimer's, ούτε εσύ φταίς, όπως είπε ο νευρολόγος, να πάθει Alzheimer's. Μπορείς στην περιοχή που ζεις να ψάξεις να βρεις αν υπάρχουν ομάδες συμπαράστασης φροντιστών ανθρώπων με Alzheimer's, ώστε μπορεί να πηγαίνεις σε μια-δυο συναντήσεις, ξέρω κάθε πόσο κάνουν, ψάξ' το, για να παίρνεις συμπαράσταση και να είσαι σε ένα ασφαλή χώρο που να μπορείς να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Καλημέρα. Γεια σας.